Σοχνάντερ. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι του καναλιού. Νίκος Κομψοργάντες σήμερα εδώ και με ένα νέο αγαπημένο επεισόδιο που είμαι σίγουρος ότι το αγαπήσετε, καθώς είναι της νέας playlist, τα παιχνίδια και συλλογές που αγαπήσαμε. Κάνα τα video games, το ξέρουμε, τα αγαπάμε, τα κουστάρουμε όλα, αλλά οι περισσότεροι που μαζεύουμε και συλλέγουμε retro video games, όπως ξέρετε, συλλέγουμε και retro vintage toys. Οπότε, πού γινόταν να έρθω και να δούμε κάτι πολύ ιδιαίτερο? Φυσικά εδώ στο Στέλιο, Στελάρα, δεν κάνει αγόρι. Καλά, φάνος guest εδώ σήμερα σε αυτό το επεισόδιο. Θα δούμε σε λίγο τι θα δείξουμε, αλλά για αρχή αυτά τώρα τα πράγματα. Έχουμε κάποια ορεκτικά για αρχή. Κάποια ορεκτικά. Εντάξει, ας μας πει λίγο ο Θάνος τι βλέπουμε εδώ. Τι βλέπουμε. Εντάξει, εδώ πέρα βλέπουμε τα Master of the Universe, τα Classic, τη σειρά του Γκάρι Ματέλ και συνέχισα αργότερα Super 7 μέχρι το 17. Και απευθύνεται στα γνωστά παιχνίδια. Μια σειρά παιχνιδιών που σημάδεψε τους περισσότερους από εμάς τη δεκαετία του 80. Προσωπικά είναι η κορυφαία σειρά για μένα. Okay. Ήταν, είναι και θα είναι δηλαδή. Και το κανάλι ξεκινάει με ένα πολύ δυνατό επεισόδιο. Για μένα πολύ, πολύ φανατικό κοινό και στην Ελλάδα αυτοί που ασχολούνται με Masters of the Universe. Έτσι είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι αυτά ίσως είναι και τα τελευταία πραγματικά ποιοτικά Masters of the Universe figures. Όχι πως και τώρα δεν βγαίνουν, αλλά σαφώς η ποιότητα είναι... Μην λέμε τώρα ένα παραμύθια, δεν είναι αυτή η ποιότητα. Ναι. Είναι ναι. Πολύ καλή προσπάθεια, πιο οικονομικά, αλλά δεν φτάνει τη σειρά της κλάσης. Όντως, έχουν γράψει ιστορία και καμία σχέση και τιμές. Όταν είχαν κυκλοφορήσει αυτές οι φιγούρες, θυμάμαι ήταν ακόμα το χόμπι δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και τα έπαιρνε σε πολύ καλύτερες τιμές από ότι είναι τώρα οι καινούργιες φιγούρες. Καλά, δεν μιλάω για τα κλάσικ που έχουν ξεφύγει εντελώς. Τα κλάσικ το 2008, αν θυμάσαι, ξεκίνησε με τον He-Man πιλωτικά και μετά το Skeletor. Μια φιγούρα δηλαδή, δεν ήξερε πώς θα αντιδράσουν. Ναι, ναι, γιατί τότε ήμασταν και μικρότερη στην ηλικία. Δηλαδή, πήγαινε σαν κοινό που τότε ήταν 25 με max 30. Ναι, ισχύει. Δεν ήταν μεγάλη. Ναι. Και μετά έχει ξαναδίνει. Ναι, και έβγαλε και το πλέον, ξέρω εγώ, τελευταίο κομπάσο τη σειρά και άσχησε και δικούς τους χαρακτήρες. Τα πάντα. Έβαλε όλους τους χαρακτήρες, ό,τι ονειρευόμασταν και δεν ονειρευόμασταν, το παρουσίασε. Έτσι. Εντάξει, σειρά τώρα η οποία είχε και το καρτούν που το γουστάραμε και το βλέπαμε φανατικά. Βιντεοκασέτες που πολύ. Βιντεοκασέτες, αυτοκόλλητα. Νομίζω ο Γιάννη δεν είχε αυτοκόλλητα, δεν είχε άλλο. Ναι, ναι, χαμός γινότανε. Τότε θυμάμαι ότι ήταν φαινόμενο πραγματικά. Δηλαδή όλα τα παιδιά και στο δημοτικό κτλ. Συζητούσαμε για χήμα, χήμα λέγαμε τότε. Νομίζω ελάχιστοι κιόλας το ξέραν στην Ελλάδα σαν Masters of the Universe. Όλοι χήμα το λέγαμε. Βιντεοκασέτα. Χαμός, στο βίντεο κλαμπ εκεί πέρα οι ενοικιάσεις γινόταν μαγικός. Στο σχολείο φιγούρες κυκλοφορούσαν εκεί πέρα, παίζανε και ανταλλαγές. Ναι, στα μαγαζιά χαμός, δεν προλάβαινε να βρεις ας πούμε φιγούρες. Θυμάμαι ας πούμε χαρακτηριστικά ότι έψαχνα πόσο καιρό το χήμα και δεν τον έβρισκα ας πούμε. Εγώ τον βρήκα σε παζάρι σκέψου το χήμα. Σωρά. Όχι, πανηγύρι. Ήταν ο κανονικός χήμανα, το Masters of the Universe της Mattel ή ο άλλος από τον Blackstar που τον μπέρδεμα πολύ, ο John Blackstar. Κοίταξε, είχε μέσα, αρχή στην Ελλάδα μέσα είχε ένα τρολ, πράσινο glitter. Ναι, δεν είναι ο αυθεντικός. Και βγάζει φωτιά το στήθος. Όχι, αυτός είναι ο Blackstar. Πολλοί στην Ελλάδα το μπερδεύανε το Masters of the Universe με το κυρίαρχη του σύμπαντος που ήταν το Blackstar, ας πούμε, της Γκαλού, που ήρθε στην Ελλάδα από την El Greco σαν κυρίαρχη του σύμπαντος. Ναι, ναι, σωστό. Και είχε κάποια διαφορετικά, κάποια variation, ας πούμε, ο ξένος ήταν μαύρο το μαλλί. Μαύρο το μαλλί και δεν πάει ξανθό. Εμένα ήταν ξανθό. Α, μαύρο ήταν, μαύρο. Ναι, ο ξένος ήταν μαύρο και στην Ελλάδα ήρθε ξανθός. Ισχύει. Πολύ ωραία φιγούρα, την έχω ακόμα την μεταξύ, μόνο το σπαθί έχω χάσει. Είναι τέλος πάντων και αυτή πολύ χαρακτηριστική φιγούρα των παιδικών μας χρόνων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε επειδή στους μεγαλύτερους
φαινόντουσαν περίεργα αυτές οι φιγούρες. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι τη γιαγιά μου που είχαμε πάει σε παιχνιδάδικο και έλεγε τι σατανικά παιχνίδια είναι αυτά και τι παίρνεις και ο διάβολος είναι μέσα σου και δεν ξέρω πώς και δεν πήγαμε, δεν ξέρω αν Φιλιππάν μου είχε πάει και στην εκκλησία να με διαβάσει, ξέρω. Ξεχωρισμό κάνουμε εδώ. Κανονικά. Ναι. Μην τιμάω στο θυμάμαι Ματέλ διαφημίσεις, κάργα μέσα. Ναι. Πάντα έπαιζε. Η Ματέλ έδινε πόνο τότε στην Ελλάδα, ήταν πολύ δυνατή και νομίζω και στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω. Καλό δίκτυο και πολύ καλό δίκτυο. Ήταν δυνατή, ήταν στον άλυμο και αντιπροσωπεία και με τα Mighty Max από Jurassic Park. Θυμάμαι, τότε είχε πολλά. Ωραία. Εντάξει, ήταν και τα παιχνίδια τότε ήταν και στο. Πώ να το πω, ναι, το απογειό του. Ήταν η καλύτερη σειρά, ζήσαμε. Έξω από το δημοτικό είχε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάδικο. Εμένα είχε το σπίτι. Σκέψει πω και τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ. Και ο τύπος είχε πολύ καλές σχέσεις με τη Ματέλ και από την αρχή ξεκίναγε, τα είχε φέρει όλα. Ναι. Και να σχολάμε και να πηγαίνουμε στη βιτρίνα και να βλέπουμε όλες τις βιτρίνες στυλμένες μετά. Ναι, αυτά που δεν υπάρχουν. Όχι, παραδόξως στην Ελλάδα έδωσε πόνο η Ματέλ και έδωσε σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. Είχαμε πολλές φιγούρες μας στο The Universe. Καλά, βοήθηκε και ότι κάθε. Δεν είναι καμία σχέση με το τώρα, ας πούμε. Κάθε περιοχή είχε 3 και 4 παιχνιδάδικα. Ναι, και βιβλιοπολία. Ναι, που είχαν. Μέχρι τέλους, άμα θυμάσαι. Και Laser Line. Laser Light Skeletor και He-Man ήρθε. Αυτά τα έχει με εγώ δεν τα είχα πετύχει ποτέ πάντως. Όχι, ήρθε μόνο που ήταν Ιταλία. Λέμε λάθος που ήταν μόνο Ιταλία. Ήταν και Ελλάδα. Όπως Megador Titus. Να σου πω την αλήθεια, Laser Light Skeletor και τον He-Man δεν τα είχα δει. Αλλά Megador και Titus, επειδή τα είχαμε πάρει μικρή και εγώ και ο αδερφός μου, τα θυμάμαι πολύ καλά. Και οι Laser Light κυκλοφόρησαν την ίδια στιγμή που ξεκίνησε και η παροδία μετά το 89. Εντάξει. Με το νέο. Το Adventure of He-Man. Το 89-90. Ήταν μια τελευταία προσπάθεια να σώσουν το κακό franchise. Και το νεκρώσαν εντελώς. Εντάξει, είχε ημερομηνία λήξη, κράτησε 4-5 χρόνια, αλλά πολύ δυνατά. Έξω από το 82 μέχρι το 87. Mm-hmm. Εδώ μέχρι το 88-89. Ήταν μια πενταετία πολύ δυνατή. Μη σου πω, εγώ και πέμπτη δημοτικού που είναι το 92, μια χαρά έβλεπα και παίζανε με χήμα. Απλά μετά, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς, αλλά δεν το έχουμε αναφέρει, μετά ήρθε η Λέλα Βάχελον, ο Νιτζάκια. Ναι, εγώ πιστεύω εκεί πέρα. 91, εκεί έγινε τα σκέπασε όλα, ό,τι υπήρχε. Θυμάμαι δηλαδή τα χελονιτζάκια ήταν φαινόμενο. Θα μας δείξει κάτι τέτοιο στο μέλλον, γιατί μελλοντικά έχει τα LG, το έχει τα. Τις Playmates στα παλιά, έχουμε εδώ το αερόστατο, το Van, την παλιέρα, το τεχνοδρόμιο, όλα τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, όμως τώρα εδώ θα μας πείτε, σας έχουμε συνηθίσει να απλώνουμε πράγματα τρελά, ωραία, μόνο αυτά. Απλώσαμε τα καλούδια μας εδώ. Αυτά είναι τώρα τυράκι. Είπαμε, καταρχάς έχουμε αυτά εδώ, ας πούμε, εντάξει, είναι μετά τα classics. Για να τις μαζέψουμε λίγο για να τα πούμε. Μόντο οι φιγούρες, ένα προς έξι. Αυτό κατοκοιμήθηκε αυτό. Κοιμήθηκε, ναι. Ένα προς έξι τις Μόντο φιγούρες, άρρωστες πραγματικά. Υπέροχα. Σκέρκλο και He-Man. Έχουμε και το Hortac, αλλά επειδή ήταν με ζελατίνα, είπαμε να μην το μαγαρίσουμε ακόμα. Εντάξει, να θα πάρει λίγο και η γάμα. Ναι, ανοίγει προς το μαγνήτη, νομίζω το κουμπί. Α, έχει το sleeve. Ο φίλος μας ο σκέλετο. Ό,τι καλύτερο. Και πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε Battle Cat και Sira. Ναι. Έτσι. Όποιος ψάξει και δει στο διαδίκτυο Battle Cat και Sira, πραγματικά δεν ξέρω, τρέλα. Αυτή είναι όλο καινούργια σειρά, βγήκε τώρα. Ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 8, το 9. Πότε βγήκε το Ιθάνο, είναι σε 19. Ναι, 18-19. Και έβγαλε λίγα κομμάτια. Λίγα κομμάτια, ξεκίνησε. Ναι. Κατόπιν παραγγελίας από το site της Mondo είναι αυτά. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα μέσα. Ναι. Πίσω από την κάμερα να πούμε ότι είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Γιάννη και hit με το update room tour του. Γιάννη, μια γνώμη για Masters of the Universe. Δεν τους ξέρω. Εντάξει, τους ξέρω, τους γνωρίζω. Ποιος είστε, κύριε. Ναι.
Είναι υπέροχη. Τα λέτε εσείς καλύτερα τα πάντα. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι σας το είπα και off camera, He-Man, Masters of the Universe, παίζει να είναι, αν πούμε ότι δεν είχα και κάτι σειρές τύπου Toxic Crusader σε κάτι James Bond Jr. φιγούρες, παίζει να ήταν η μοναδική σειρά το E-Line που δεν είχα μικρός. Ναι. Είχα σχεδόν όλες τις σειρές. Masters of the Universe δεν έτυχε, παιδιά, να έχω ποτέ. Ενώ το γούσταρα, έβλεπα το παιδικό, πήγαινα νίκες, κασέτες, αυτοκόλλητα, το ένα το άλλο, μέχρι και τσάντα είχα. Mm-hmm. Είχα τσάντα παξό. Τα παιχνιδάδικα, τους έβλεπες ή δεν ξέρω. Τα βλέπα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν είπα ποτέ πάρτον. Μήπως σου λέγανε για σένα είναι παιχνίδια σαν ναι, γιατί καλά, αυτό μου λέγανε με τον G.I. Με τα G.I. Joe δεν μου παίρνανε εμένα να κάνει πλήση κεφάλου στη μάνα μου η αδερφή της. Προάγουν τη βία. Δυτικός καπιταλισμός, μιλιταρισμός και τέτοια και εγώ ναι, δεν είχα. Να καταστρέφουν τα παιδιά. Οπότε δεν είχα. Εγώ τώρα εδώ, επειδή έχουμε εδώ τους, το Θάνο και το Στέλιο που είχαν τότε από μικρή, θα δούμε κάτι πολύ δυνατό, παιδιά, σήμερα. Τι είναι αυτό? Πάμε ένα teleport. Πάμε. Η σύγκρουση στον πλανήτη Ετέρνια συνεχίζεται. Ο He-Man με τους γενναίους συντρόφους του, Extender, Snoutpout, Clubchar, δίνουν σκληρές μάχες στο σπίτι του κακού και στο βουνό του φιδιού με τον τρομερό Skeletor και τους δόλιους πολεμιστές που τον βοηθούν. Squeeze, Blast Attack, Snake Face, King Hiss, Blade, Hordak, Spider. Όμως ο He-Man έχει για απάντηση τον υπερηχητικό πύραυλο και τον Beam Blaster εναντίον των δυνάμεων του κακού για την τελική επικράτηση του καλού. Masters of the Universe. Λοιπόν, τώρα από εκείνα τα playset όμως και ο He-Man μου κάνανε κάποια εντύπωση. Τα θυμάμαι παλιά, ήταν το κάστρο της Ετέρνια. Ναι. Ήταν μάλιστα ο πλανήτης ο στρογγυλός που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι, που βγήκε πιο μετά. Η Ετέρνια δεν ήρθε και ποτέ, Ελλάδα. Αλλά δεν ήρθε η Ετέρνια. Νομίζω ότι δεν ήρθε όμως. Αλλά τι ρε φίλε ήταν αυτό που μέτραγε τότε? Κοίτα, είχε πολλά και ωραία playset. Εμένα προσωπικά να σας πω ότι το Snake Mountain ήταν το κορυφαίο playset. Is Snake Mountain ready to take on He-Man? Anytime! Snake Mountain battle on with He-Man and Skeletor each sold separately. You put the mountain together. Batteries not included. Is your serpent ready to strike? Yes! Come, He-Man. Come to Snake Mountain. If you dare. Snake Mountain with Echo Microphone from the Masters of the Universe collection. Action figures each sold separately. From Mattel. Δηλαδή τι παθαίνεις όταν ακούς Snake Mountain ή όταν το βλέπεις, ας πούμε? Τα παγιώνω, τρελαίνω μαγιώ. Τρελαίνωσαι, ε. Τώρα πω. Πάτα άρρωστο. Πάτα άρρωστο. Τι είναι αυτό, δεν έχασα το φως του ήλιου. Εξαφανίστηκε ο Νίκος, πάει ο κονσολιάς. Εντάξει. Τίνος. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι, Θάνο. Όνειρο θερινής νυχτός. Λοιπόν, μιλάμε για Snake Mountain, τη Super 7, το τελευταίο κομμάτι τη Super 7. Άρρωστο πραγματικά. Αυτή τη λέξη θα την ακούσετε πολλές φορές, το άρρωστο. Ελάχιστα κομμάτια. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι super exclusive φάση. Πόσα έχουν στην Ελλάδα, μου πες, 4? Τα καταγεγραμμένα περίπου είναι ή 4 ή 6. 4, 6 ή 7. Χάιδεψε το, δεν δαγκώνει. Αυτό δεν είναι το original, γιατί είναι κάποιοι που μπορεί να μην καταλάβουν. Όχι, δεν είναι το πρώτο, το παλιό του 1900. Το ήταν μικρά και ένα παιδάκι. Το πρώτο ήταν μικρό, ήταν για παιδάκια. Για στο 80. Ήταν για παιδάκια. Αυτό είναι για πιο μεγάλα παιδάκια. Λέει, που τους άρεσε τα παιχνιδάκια. Τρομερά, εντάξει, δύσκολο. Ογκώδες, τεράστιο, θες χώρο για να το έχεις αυτό. Και πανάκριβο. Πανάκριβο, εντάξει, τιμή δεν θα πούμε, όποιος θέλει την ψάχνει. Και στην αρχή που κυκλοφόρησε πάλι είχε τρελό. Μένουμε στο τρελό, πραγματικά. Στο τρελό κομμάτι. Εντάξει, ο Στέλιος δεν γίνεται να με φωνάξει να το δείξουμε αυτό. Στέλιο, ευχαριστώ που με φωνάξει και εμένα. Εννοείται. Δούμε το όνειρο εδώ πέρα. Και νομίζω, παιδιά, πάμε για unboxing. Πάμε για ένα πολύ άρρωστο unboxing. Αυτά πρέπει να ανοιχτούν. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι και τα κλειστά, αλλά εντάξει, πρέπει και να το χαρείς αυτή τη ζωή. Αλλιώς μετά. Εννοείται. Φεύγουμε σε πιο κοντινά πλάνα τώρα. Χαιράτα, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα έρθει η μεγάλη στιγμή. Τρελό, άρρωστο unboxing το πιστεύω. Άρρωστο, άρρωστο. Έλα, Στέλιο, το πώς σου κάνει δουλίτσα. Όπως έτσι, θα τον πάλι εδώ. Το ξεκίνημα. Λοιπόν, πρέπει να τραβήξει τέλειες.
Όπα, αυτή είναι η ροδιά, φίλε. Το άρθρο σου. Νίκο, από πού ήρθαμε εκεί? Δεν ξέρω. Δες το άρθρο εδώ πέρα, είναι όνειρο. Για άλλη πλησία, σε λίγο να δούμε λίγο το κουτί. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Έργο τέχνης, φίλε. Σκέλετο με Χίμαν, Μέρμαν κάτω, Μπίσμαν με Τίλα και ο Στράτος να για κοίτα και εδώ, είναι φυλακισμένος. Το μαξί μας κόβει το, είναι μεγάλο το κουτί και μας κόβει το φως τώρα. Εδώ είναι παλαιού τύπου, ας πούμε, το σχέδιο. Ναι, εγώ στα παλιά. Αυτό είναι από το ρετρό, το θυμάμαι, αυτό παλιά, που είχα πάρει μικρός. Ναι. Το έχεις πάρει και εσύ για το συνέγγμα? Όχι, όχι, μικρός δεν το είχα. Μίλαγες κανονικά. Το ξέρω. Με αυτό το μικρόφωνο μίλαγες κανονικά. Είχα αποθυμένα αυτό. Είχα αποθυμένα. Το έχεις πάρει, παίξε από το Ζάρτα, το χαβρί και το πήρες. Το... εκεί είχα πάρει το, πες το, το Slime Pit. Άλλο. Εδώ καταστρώνει τα διαβολικά του σχέδια ο φίλος μας. Το Snake Mountain, όπως και πολλοί άλλοι. Αυτό που έχω τώρα, το δικό μου το ρετρό, το είχα πάρει από το VTM. Α, οκ. Και τελευταίο. Νομίζω όχι, εδώ ήταν πάλι αρχική, οπότε... Όχι, κοιτάτε, πρέπει να δείξεις και την ιστορία. Πάντα σε κάθε χαρακτήρα, συγγνώμη, τράβηξε αυτό λίγο, Γιάννη. Λέει την προέλευση, κατάλαβες, κάποια πραγματάκια λέει. Εδώ χρειαζόταν ο φίλος μας ο Βασίλης να το διαβάσει. Ο δάσκαλος. Οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε ένα unboxing. And the masters of the universe, the most powerful man in the universe. Το οποίο αν θέλουμε να είμαστε νορμάλ, το ανοίγουμε. Λέμε τώρα θα το κάνουμε χωρίς να το ανοίξουμε. Δηλαδή ξέρεις πώς συναγωγείται. Ξέρεις. Έχει χωρί κάτι βιντεάκια, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Τώρα εδώ αυτό πώς το βγάλουμε, είναι σαν τουαλέτα. Δηλαδή σαν πλυντήριο είναι. Εδώ είναι το πέρα. Κάτι έχει μέσα. Κάτσε να το δούμε ένα-ένα. Αυτή είναι η βάση. Βγαίνει έτσι. Προσέχουμε, παιδιά, να μην γίνει κανένα μια σπουδή, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Κοίταμε να γίνει μια σπουδή. Α, αυτό βγαίνει, βλέπω έτσι. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο κουτί. Εδώ πέρα. Πάμε και εμεί. Είναι πάμπαρο. Θα το βγάλουμε δύο άτομα μαζί. Σίγουρα πρέπει να βγει πρώτα αυτό. Μήπως είναι να βγάλουμε τα άλλα από κάτω ή αυτό. Ναι, αλλά μην πέφτει. Και αυτό δεν είναι. Μήπως να το βάλετε όρθιο. Α, κρατιέται κάτι. Ναι, κρατιέται ακόμα. Ακόμα.
Έχει εδώ και ένα λίγο εξήρμα εδώ πέρα. Βλέπεις. Ναι. Αυτό πρέπει να έχουμε παρατηρητικότητα. Μην γίνει κανένα αύριο πράγμα εδώ πέρα. Ναι, γιατί έχει κάτι μικρά κομμάτια εδώ, κάτι πλαστικά, κάτι λοντάρια. Λοντάρες μάλλον εδώ πέρα. Παίρνουν και μπαταρίες. Εδώ για το φιδιού. Κοίτα εδώ πέρα τι είχαν οι απέσαρτοι άνθρωποι. Σέρσο άτομο. Πάρε και ένα κουτάκι. Κι άλλο. Το Mighty Max, το βουνό του τρόμου που άνοιγε. Ναι, η Ιεροσυμβία. Όπα, εδώ. Το οποίο υπάρχει και ελληνική έκδοση, εδώ είχε έρθει με ελληνικά γράμματα κτλ. Η Τότσου που λέμε. Τότσου. Έχουμε κάνει κάτι, η Τότσου. Αυτό τώρα γυρίσουμε να το. Πώ τη κάμερα. Ο Νασούγα. Δεν έχω διαφορά, γι' αυτό δεν μιλάω. Ωραία. Και εδώ, για να μπορέσω να... Έχει σπάσει εδώ, Είναι γίγαντα. Είναι ονειρεμένο. Το μάτι του τρελού εδώ πέρα. Το καλό είναι ότι κλείνει κιόλας και μπορεί να σε γλιτώσει και από χώρα. Θυμίζει, Θάνο, θυμίζει. Αν είσαι από το τρόπο από το φωτιά, δεν κλείνει μετά. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία. Πάμε το σετάπάκι που είναι... Πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε εδώ το κουτάκι αυτό το μικρό. Αυτό θα έχει ένα χρόνο μέσα. Ως. Εδώ έχει να του άρχοντα. Το χρόνο εδώ πέρα. Τι είναι το μέρι άντρε, παιδιά. Κάτσε να το δω πόβο, ρε φίλε, τι είναι αυτό. Το σκέλετο. Αυτό θερεπή δεν βγήκε ποτέ σε φιγουρά σκέτη. Ναι, εντάξει, έχει πάει αλλού η φάση εδώ τώρα. Αυτό είναι... Άρρωστο. Είναι αλλού αυτό. Είπαμε, αυτή η λέξη θα ακουστεί πολλές φορές. Εδώ λεπτομέρειες. Ο θρόνος του Ζαγκούρ. Ελ Γκρέκο. Ελ Γκρέκο. Θα το βάλουμε εδώ πέρα. Okay. Εντάξει, θα βάζουμε... Θα φεύγουν τα κομματάκια σιγά σιγά αυτά. Μέσα. Ένα ανοίγουμε, ένα ξανακλείνουμε. Να γίνει σωστά. Και από μέσα και το μέλλον δούμε μετά βέβαια αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή κάποια, το παλιό και κάποια σικεράκια φερειπίνη, θρόνοι κτλ. Τώρα τα έχουν κάνει φιγούρες και τα τέρα. Βλέπεις βέβαια πόσο λεπτεπίλεπτο είναι, έτσι. Μία χαζομάρα μπορεί εύκολα να σπάσει. Ναι, εννοείται αυτό. Οπότε... Εννοείται. Όχι. Με τα τερατάκια, Αυτό νομίζω ίσως είναι και το καλύτερο αυτό κομμάτι. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Αυτό στο παλιό ήταν σε ένα στικεράκι, παιδιά. Και τώρα έγινε όνειρο από stickers φιγούρα. Αυτό μπαίνει και σε ενιδρίο σου, Θανό. Και του Νίκου. Κράκεν. Κράκεν με τα. Εδώ να δει λεπτομέρεια, κοίτα. Βρακάκια. Ξαξόδη. Όπου παλιώθηκε. Δαγκάι. Τρέμει τα χέρια σου, τι κάνει. Εδώ μέσα στην δουλειά του. Έλα, το κοίτα αυτό δηλαδή σε αυτοκόλλητο το ναι, ναι. Θα το στείλω. Background δηλαδή. Όνειρο, παιδικό όνειρο. Τώρα πάρ' το background. Πάρ' το τώρα κάνω. Εδώ μεγάλο σε παιδί. Super 7. Σατανόπαιδα. Super 7. Έχει καμία σχέση με το κανάλι 7 που είχαμε εδώ παλιά. Και τους Masters. Τώρα και με το Στέλιο και με τον Γιάννη, Super 7 έχουμε Thundercast και μας ματώνει κανονικά. Να πάνω, είχες δίκιο, κάντα λίγο πιο εκεί, γιατί... Ναι, ναι. Γιατί... Ναι, ναι. Αυτά είναι solo, δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιες συναντήσεις. Εδώ τι έχουμε. Έχει πόρτες. Πόρτες. Δύο πόρτες έχει δηλαδή. Δύο πόρτες. Οι πόρτες κολάσεως.
Ελά. Τώρα να πάτε πει γιαγιά, πότε που σου λέει τα διάφορα. Ε, σε μοναστήρι. Στην ενωρία, ναι, 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 στο βαθικά. Άμπαλο εδώ μεταξύ, μια ώρα να ανοίξουμε ένα σακούλι. Πως έχεις κάτι, κοίτα, δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά. Ρίξε το στο φίλο μας. Κοίτα βαφή. Έχει καλή λεπτομέρεια εδώ πέρα. Λίγο. Και λεπτομέρεια, χαρακές εδώ πέρα πάνω. Όλα. Διαφορετική βαφή εδώ πέρα. Μου δώσαμε αγάπη και πόνο. Πρώτα σαν θα πούνε εδώ πέρα σε ένα... Το τέρας εδώ πάνω. Είναι σπασμένο. Κι αυτό! Φρικάριος τέλειος. Ωραία. Δεν είναι new old stock. Δεν είναι τόσο. Άμα θες το κοιτάτε μου. Τα άλλα παίρνουν από πίσω τα κουζωτάκια. Κι αυτό βάζω. Δεν είναι πέτρο μα. Ναι, είναι ανάγλυφα που θα είναι για το πίσω κομμάτι. Ναι, γιατί πίσω έχει υποδοχές. Έχει μια πατσούλα όμορφη. Έχει πατσά. Για κάτσα να δω. Τι κάνει και λίγο. Για κάτσα να δω. Πρεζάτες. Δώσου. Ωραία φίλε, αυτός είναι. Ποιος, δεν μοιάζει με τον τέτοιον από το... Με ποιον. Με το Σλάιμερ από το τέτοιο από το... Το Σόρτερ από τους Power Rangers. Το Θάνο. Με το Θάνο, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Θάνο και Σλάιμερ. Όχι αυτό, όχι Θάνο. Θάνο το Marvel. Έχει λουλίτσα εδώ τώρα, ε. Έχει λουλίτσα. One Superman. Από μετά θα ανοίξει το βωμό που γίνονται θυσίες. Εδώ. Τι είναι η κρυστάλλινη μπαλά. Εδώ ονειρεύεται το να βάλει τον χήμα να σκύλα το πάνω και να τελειώσει. Τα σχέδια που κάνει ο Πούτιν για την ανθρωπότητα. Του λείπει και ένα δόντι. Γιάννη μου είχες φύγει. Είδες, άμα δεν προσέχετε. Σου πάει πολύ πίσω. Στο δοντίαρμα. Το βωμό. Δύσκολο να προσέσω. Να κάνουμε το... Θα κόψουμε τα δάχτυλά μας. Θέλω το βωμό. Να το αποκαλώ και τη ρίγα και διαδραμένη. Να το. Κοιτάτε λεπτομέρεια. Το μάτι της Σαντέρα. Όχι. Σαν αυγό που έχει προκινήσει. Ναι, πασχαλινό αυγό. Αυτά πιάνουν με κλίξ. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα που μπαίνουν εδώ πέρα. Που μπαίνουν οι πόρτες. Παγίδε που θα έχω πίσω. Κοίτα εδώ. Δολοπλόκο τέρας. Κανονικά. Αδιφάγω. Κανονός, αδιφάγω. Θέλω περισσότερα. Όλα τα θέλω, όλα. Ναι, ναι. Άλλο χτίνος. Άλλη φάτσα. Ακόμα χειρότερο. Εδώ είναι. Όλοι σλούτα, ρε. Ο Μπαράκα. Ο Μπαράκα είναι αυτό που μας κούπα. Τα δόντια. Αυτό ήταν που με τράβα και εμένα προσωπικά σε αυτό το παιδικό. Τα τέρατα, τα τέρατα. Οι περισσότεροι παίζανε με αυτοκινητάκια, παίζανε με. Δεν θυμάμαι. Αλλά και τι έπαιρνε αυτοκινητάκι, τι να το κάνω. Να τρέξω. Τα τέρατα. Τα τέρατα να γίνεται χαμό. Πάλι και αυτό εδώ πέρα. Πάνε με φως. Βραχυλίνο. Βραχυλίνο. Τι είναι αυτό, γέφυρα. Η γέφυρα των στεναγμών, ναι. Λεπτομέρεια. Όσοι είναι οι απαγορευμένοι. Απαγορευμένη γέφυρα, τι θέλω. Το τσου. Το τσου και λεγκρέκο. Από αυτή θα πέσουμε στο δεύτερο. Το βγάλτο με τρόπο, είχε ζηλωτέ. Τι έχει. Φιλοτιμήθηκε να έχει καλό άνοιγμα. Είναι... Κάποια από αυτά. Είναι αυτό που είπαμε πριν, Λευτερπίλ, εδώ τώρα. Σκαλώνει εδώ σε διάφορα σημεία.
Άνοιξε να το σκίσω να τελειώνει. Όχι! Κάνει την αξία του. Οι γέφυρες κάνουν πολύ, τέτοια γέφυρα λίγη. Ναι. Μόνο το Snake Mountain και η Ελλάδα έχει τέτοιες. Ωραία, πάμε σε άλλο κουτάκι τώρα. Εδώ το δίχτυ. Αυτό είναι που λέμε, έπεσε στα δίχτυα της Γιάννη. Της γυναίκας αράχνης. Εδώ. Σαπέν είναι. Ναι, είναι εδώ, τα δίχτυα του ψαρά. Κάνε ένα κόρη, κανένα ουράντα. Λοιπόν, οπότε, δύο βάλε αυτό που είναι, νομίζω. Ξέρεις τι είναι. Δίλτο. Το μικρόφωνο, το όφωνο που έλεγε. Όχι, δεν είναι το όφωνο. Είναι το μωρισάβρα. Το του φιδιού. Μωρισάβρα, το αυγό του φιδιού. Και από κάτω το όφωνο. Κροκόδηλος. Δεν είναι κροτάλια. Όπως είπαμε, άρρωστο. Άρρωστο είπαμε. Η βαφή, λεπτομέρεια, όλα. Δηλαδή δώσανε το καλύτερο. Άνετα σε τρώει. Τώρα ξέρεις, μόλις φύγουμε από εδώ, ο Θάνος θα πάει να ψάξει για να βρει το δικό του κουτί. Το δικό μου το έχω στημένο μόνιμο, αλλά δεν έχει καμιά σχέση. Αυτό. Το πικραμένο με το δικό μου. Πες αυτό, κάτι θα πουλήσει τώρα. Πάτε για να πουλήσει. Κάνα μηχανάκι, να το σκούτε. Τίποτα, αδειό. Το μας δίνεις, το μας δίνεις. Να κάνεις άκρη. Άδεια κουτιά μας δίνουν. Λοιπόν, βγάλε τον λικάνθρωπο τώρα. Πολωτικός. Λικάνθρωπος. Ναι. Ε. Τζακ Νικολσόν. Ω. Θα είναι και αξίδες, ναι. Ανάποδα το κοπέλι. Ε, δεν βγαίνει τώρα, το έχουν κάνει τσιμά τσιμά. Εσύ, εδώ πρέπει να το σκίσεις. Όχι. Bye. Πάει, ναι, όχι, ότι θα ξανά μπαινε αυτό στη θέση του, ας πούμε. Ναι, έλα. Και ποτέ. Σε 50-60 χρόνια. Μα και να δεν μπαίνει. Να σου πω περισσότερο. Σε σκίσω το γιο. Τι θα του κάνεις. Να δείξω τι άντρας είσαι. Τα ανέχεια. Τα ανώμαλα. Παντού είναι και έγινε. Εντάξει. Δεν υπήρχαν ηχοκόπτες και ανέσεις τότε. Εδώ, τώρα δεν κόβουν τα νύχια τους. Είχε παντού νύχια. Ωραία. Εντάξει. Λυκάκι. Σατανάδες, τη φτιάξατε πάλι. Super 7, άντε. Φιγούρα δεν έχει μέσα, έτσι, καμία. Όχι. Σπαρτιάτες στη Super 7. Δεν είναι, εγώ πέρα δώσανε πράγματα. Ναι, εντάξει. Πήρες ένα φρόνο, πήρες τα περατάκια εδώ πέρα. Δεν είναι μαζί πλέον, έτσι. Μπορεί να έχει κανένα ξεχασμένο τώρα. Κάτω μπορεί να έχει και λεπτομένα από κάτω. Σε γλύτρωσε. Δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα. Αυτό δεν θα το πάει εσύ όλο μαζί. Ή από κάτω. Ή αν είναι ανοιξό. Να συνεχίσουμε. Σε κάνω. Ωραία. Η πίτσα. Πιο πολύ υπήρχε για στήριγμα για το... Για να μην σπάσει το δόντι. Όχι, αυτό που ήταν στο κέντρο. Ήταν σαν σκαλοπάτι αυτό για το... Όχι, είναι πάνω. Αυτή η λεπτομέρεια πάνω, τη βλέπει. Θα σου πω την ιστορία του. Ναι, αυτή όμως είναι που θα κάνει την καταστροφή, δεν θα χωράει πουθενά. Αυτό το έχουν πάθει όλοι. Με αυτό δόντι. Ναι, ρε. Αυτό δόντι κάνει την υπέρβαση και δεν χωράει σε νορμάλ χώρους. Σε νορμάλ χώρους, αλλιώ θα χώραγε. Είναι καμάρα το στεναγμό. Και είναι και δόντι. Εντάξει. Εντάξει, άδειο, τελώς. Αυτά είναι. Οπότε αυτά είναι τα περιεχόμενα, έτσι. Μου επιτρέπεις, θα είναι. Δεν σου επιτρέπω, άμα κάνεις ράκι. Το προβλησάκι μπορεί να σπάσει τώρα. Κοίτα, έχω την άδεια. Να το πάρεις αυτά, λοιπόν. Γιατί έχω μια άδεια αυτοκίνητο από κάτω, τη δώσω μετά. Ο μαλακάς. Περίμενε, ναι, αλλά εγώ δεν έτσι το... Έτσι, ναι, έτσι. Από μένα μπήκε. Ανοίγει από σένα και... Ωραία. Έχει άλλο σημείο ή όχι. Κάτσε κατώ. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Σπρώχνω. Ναι. Όπα. Κάπου σαν να βρίσκει, γι' αυτό σου λέω. Είσαι σίγουρος. Ναι, να το πάμε πάλι. Α, το βάζεις πότε εσύ. Βλέπεις. Το παίρνει την κλίση. Πάλι δεν έχει... Ίσως... Γιατί να βρει. Δεν παίρνει αλλιώς. Αλλά μπορεί να θέλει πρεσάρισμα μετά. Πίεση κατά πίεση.
Κάτι το οποίο μερικές φορές θέλει να το σπάσεις για να μπει. Δεν έχω και εικόνα από εκεί πώς είναι. Έλα από εδώ πέρα, έλα από εδώ πέρα. Mm. Εγώ νομίζω από, ότι παίρνεις με κλείσιμο, βάζεις πρώτα αυτή την πλευρά και μετά αυτό. Μια αγχώδη. Ναι, ρε, αυτό είναι δικό μου. Πώ θα σπάσει, δηλαδή. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη βίαιη ακαριέα κίνηση στο γκραμπ. Να το κάνω εγώ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα δούμε πώ το έχουν βάλει άλλοι. Και θα το βάλουμε κι εμεί μετά. Ναι. Περίμενα, όχι. Εσύ δεν πρέπει πρώτα να βάλω. Μην φοβάσαι. Τι θα κάνω. Τι ο άλλο τραβάει και να σα αντιδράσει. Βάλε το άλλο εσύ. Δεν είναι ακόμα ήταν. Θες να τραβήξεις το σπάσιμο να το έχεις. Ναι. Τις αντιδράσεις. Είναι στα bloopers του σου δύο. Περίμενε. Έλα. Κάτσε ρε. Ρίσκα τα πολλά. Το πρόβλημα βες. Για κλείψω. Ωραία. Μετά το κεφάλι του διαμαντή, το φιγάκι. Λοιπόν, πώς θα ζωήσουμε εδώ πέρα. Και τώρα έχουμε το κεφάλι. Έλα, Ασέλιο. Λοιπόν. Τα κεφάλι ξέρεις. Γιάννη. Για κάτσα να μου παίρνει. Με το κεφάλι έτσι πάει. Για να πού είσαι. Τι είναι αυτό που πες εδώ. Γαμάδι. Ποιο ψάχνεις λίγο. Σε ψάχνουμε. Απλώς είναι θηλυπρεπή. Βλέπεις, σαν εκκλήσι, ε. Σαν θηλυπρεπή. 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 Θηλυκόνι. Σιλικόνι. Δράκι. Θηλυπρεπή συλλέκτης. Έλα γάμι. Έχεις φόβο τώρα μέσα σου, γαμότι μου. Μην το φοβάσαι. Θα πλαστήκανε γερά. Δώσε το στο Θάνο να κάνει τα κρακ τα ωραία. Και τι κάνει τώρα, πάει έτσι και το γυρνάς και το στρίψει όλα. Στρίψει, ναι. Σπάσε το λαιμό. Έλα, έτοιμο. Αυτό. Και γενικά που παίζει να έχει... Ο Θάνος παίζει να έχει φτιάξει κι άλλο κάπου αλλού. Δεν εξηγείται. Βλέπει κάθε μέρα το... Το βίντεο. Το βίντεο! Θέλει να χάσει τη μηχανή που παντάζει. Τώρα τι λέει το πλέον. Τώρα είναι πίσω. Πάμε από πίσω. Τώρα είναι πίσω οι άρρωστες φάτσες. Αυτό νομίζω δεν πάει όπως παλιά που ήταν. Όχι, όχι. Αυτό είναι διακοσμητικό. Πού, κάτω. Όχι, μπαίνει και στο σαλόνι σου. Το token. Πάρ' το λίγο να το δείτε. Το τοτέμ. Το τοτέμ και λέω token. Τριαντάφυλλες. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Κουφάλες. Εδώ όλα θέλει και αυτό κουμπούμα. Και αυτό θέλει κουμπούμα. Το βλέπεις. Ναι, εντάξει, κάτσε. Αυτό είναι πιο εύκολο κουμπούμα νομίζω. Βάζεις και λίγο. Και αυτό θα είναι που θα σπάσει. Δύναμη θέλει. Ωραία, έλα, έλα. Μαλάκα. Το φοβάμαι. Το φοβάσαι, το βάζω και. Ναι, και εγώ το κρατάω τώρα. Δώσε λίγο. Α σου κάνεις εδώ, εντάξει. Α, καλά. Καλά. Να μην σου πω δεν το βάλουμε και κάπου. Το βλέπεις ότι θέλει να θέλει να σπάσει. Δεν θέλει. Να στριφτώ. Κάπως στριφτώ σιγά σιγά. Πίεση, καταπίεση, stress mark. Νομίζω... Σίγουρα πάντως είναι έτσι, ε. Ναι, ναι. Να βάλω πρώτα μήπως το πάνω. Το πάνω, έλα. Ένα κλικ μου, δεν είναι τίποτα. Έλα, δώσε μία. Ωραία. Επιτέλους, αυτό ήταν. Κάτι έβλεπες σε αυτό πήγαινε. Πάει γι' αυτό. Θα δεις πάνω αυτά. Αυτό πρέπει να είναι τα εύκολα, τώρα. Στα εύκολα. Πώς είναι εδώ. Εδώ πρέπει να πάει. Για να δούμε, Ριγιά. Κάτσε να σας φέρω τα πρόσωπα, δεν πάνω να πίσω. Τα πρόσωπα, δεν πρόσωπα. Και η γέφυρα, όχι η γέφυρα. Αυτή είναι η Ρουφιάνη σκέλετο. Ρούφιο. Του μιλάγανε, άκουγε φωνές. Κανονικά, του λέγανε διάφορα. Γιάννη, έλα να δεις. Και η γέφυρα. Η γέφυρα μπαίνει σε φταρωτή, έτσι. Ναι, ναι. Όταν μπει η γέφυρα δεν κλείνει το πλαίσιο. Ναι. Λοιπόν, έλα, το πίσω είναι εύκολο, παιδιά. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Φυσικά, ουσιαστικά τελειώνει. Ναι. Θα μένει εδώ πέρα η παγίδα. Ωραία, τις φάτσες. Λοιπόν, η σκάλα μπαίνει καταρχήν στην πίσω εδώ. Ναι. Κάπου εδώ μπαίνει η σκάλα. Στα τέρμα δεξιά. Εδώ φάτσα μπαίνει εδώ. Η σκάλα μπαίνει τέρμα δεξιά. Α, δεν έχει να πιάσει κάπου. Όχι, γιατί δεν μπορεί να τη βάλει όπω θέλει. Και εδώ μπορεί να τη βάλει και εδώ, βλέπει. Ναι. Τι μετακινεί. Ο σλάιμερ που μπαίνει.
Εδώ ξέρεις τι, μήπως ανάψουμε κανένα φλάς. Βοήθησε τον με το φλάς. Καλύτερα. Σλάιμερ μπαίνει. Εδώ. Ποιος είναι αυτός. Όχι, αυτός μπαίνει εδώ, σε αυτό. Εκεί πέρα. Και το μικράκι εδώ πέρα. Δηλαδή. Και ο άλλος εκεί. Ωραία πρόσωπα. Ωραίες φάτσες. Και μένει και το κομμάτι βράχο αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Υποδοχή. Όχι. Για. Μήπως είναι από μπροστά. Δεν έχει άλλη υποδοχή. Μήπως είναι κάτω πάτωμα, έτσι χύμα. Α, σαν δάπεδο απλό. Μπα, όχι, κάπου θα πρέπει να πιάσει. Έχει υποδοχή. Άρα πού σε διάλογο είναι. Είναι εδώ πέρα. Εδώ ή να πάω, να πω. Ναι, έτσι, ναι. Πρώτα να μπει αυτό. Να το, αυτό είναι. Βλέπεις τέλειο. Και καλά το σπρώχνει με το σφαιρείο Μανατάρ. Αν μπορείς μπάρτο όσο... Δεν μπαίνει μόνιμα. Είναι για να βγαίνει. Με την πόρτα, θα το κρατήσει. Κλείς την πόρτα. Ναι. Αυτό. Έτοιμο. Για καλά, παιδιά. Για να το δούμε και από την άλλη. Και το δίχτυ μπαίνει εδώ. Το δίχτυ για την παγίδα. Ωραία. Παγίδα πώς ενεργοποιείται. Και βγάζεις αυτό το κουμπόνι. Α, δεν είναι αυτόματη, να ανοίγεις εγώ και να πέφτει μέσα. Λοιπόν. Ο θρόνος. Οπότε πάμε να κάνουμε κοντινά πλάνα, να δούμε λεπτομέρεια και να στήσουμε φιγούρες. Ναι, φύγαμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς είναι το artwork, οι χαρακτήρες. Χειμών. Και η σύνθεση είναι το Θάνο. Εδώ. Εντάξει. Αγάπη τρελή. Λοιπόν, είναι τεράστιο, δεν το πιάνει καλά το πλάνο, γενικά. 1.22.52. Πάμε να ξεκινήσουμε από χαμηλά, από το τάρταρα εδώ. Λοιπόν, τραμπζό σε κοιτάει. Εδώ θα δούμε. Έτσι. Λεπτομέρειες γενικά, παιδιά, τώρα εδώ κοιτάμε. Ανώμαλες φάτσες, διεστραμμένες, αλλοιωμένες εδώ. Ο Χίμαν έχει ο σκέλετο. Ο Χίμαν είναι έτοιμος να ανέβει πάνω, να κατεβάσω το σκέλετο. Εδώ βλέπουμε πίσω το lava fountain είναι. Λοιπόν, εδώ φιγουράκια. Με θύλα, συγγνώμη. Την αυτή η έκδοση όμως, την Battleground, θυμίστηκε λίγο σειρά. Πάει ο σκέλετο, έπεσε από βάθος. Αυτοκτόνηση. Έσπασε το πόδι. Θα τον βάλουμε τώρα στα πίπτα, παιδιά, μέχρι το επόμενο πλάνο. Λοιπόν, εδώ. Εδώ είναι το κομμάτι που είδαμε το κρυφό. Αν πες να πες πάνω πίσω. Εδώ ανοίγει και είναι πίσω η φυλακή. Εδώ τις καπότες δεν τις έχουμε βγάλει από τις αλυσίδες. Για να μην οξυδοθούμε οι αλυσίδες. Πρώτα πάντα η ασφάλεια. Το χάτσι. Εδώ ο Μόσμαν. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι είναι αυτός ο τύπος από... Ωραία φίλε, τι είναι αυτό. Είναι λίγο... Άρρωστο! Να το επιβεβαιώσει και ο Τέλειος. Όταν βλέπαμε θα... Ψάχνω φιγούρες. Είναι λίγο τρομακτικούλης. Ναι, αλλά δεν τρομάζαμε μικρή. Αυτή είναι η πλάκα. Τα γουστάραμε, δεν τρομάζαμε. Και ανεβαίνουμε εδώ τα σκαλοπατάκια σιγά σιγά. Και βλέπουμε εδώ τον τύπο. Έτοιμος να κάνει charge. Το σκαλοπάτι μπροστά. Γιατί δεν κοιτάει πάνω. Πάνω, κοιτάει Γιάννη, δεν τον έφτιαξε καλά. Τον σκέλετο. Δεν κοιτάει καλά. Θέλει να τον κοιτάει. Τον έκανε αλήθεια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το φίδι. Επιβλητικό. Η λεπτομέρεια γενικά εντάξει, παιδιά, το έβαλε καλά στο βίντεο. Έτσι, τώρα, ναι. Τα νύχια του δεν τα κόβει. Τα νύχια του δεν τα κόβει. Το βλέπει ο σκέλετο ότι έρχεται το τέλος του, έτσι. Το βλέπεις. Λοιπόν, πολύ ωραίο, εντάξει, εδώ είναι μπομπα η φάση. Είναι επιβλητικό, ό,τι και να πούμε. Εδώ το 10, το survival. Πάμε να το δούμε και από πίσω τώρα λίγο.
ακολουθούν και κολαρούζοι. Σαν RPG από πίσω. Ο θρόνος. Λοιπόν. Ωραίο αυτό. Να σου πω, δείξε τιμή Σένεγκελ και τη φιγούρα του Γιάννη. Οπα. Την αγαπημένη. Εδώ. Ταιριάζει για το σετ. Δεν ταιριάζει. Θα μείνει εδώ. Αυτή θα μείνει εδώ, γιατί το έφερε επίτηδες στο άτακτο αγόρι. Το έφερε επίτηδες για να με διαολύσει. Θα μείνει εδώ. Κοίτα, το ξαναπέμπει. Εδώ θα μείνει. Ξαναπήρε. Έτσι, λοιπόν. Εδώ βλέπουμε είναι πάνω την πορτούλα. Και εδώ είναι η παγίδα. Η παγίδα πατάς, ανοίγει, τι κάνει. Και... Α, δεν είναι... Την ώρα που θα ανέβει πάνω ο Χίμαν, το περιμένει μια έκπληξη. Ωραία, εδώ είπαμε είναι το τσουρέκι με το αυγό. Εδώ ποζό καταστρώνει τα σχέδιά τους. Έτσι. Και... Εδώ αράζει. Δεν έχει διβάνι ρε φίλε, όμως πού κοιμάται όπως της. Σχημάται πάνω στο απογμό. Στις κάλες. Πάνω στο τοτέλ. Εδώ ρε, ώρα. Να το, αιώρα είναι, δεν είναι δέχτη. Για το βράδυ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ άλλη λεπτομέρεια. Εκεί, ναι, υπάρχει χώρος. Η φωλιά του στείλει. Και οι φάτσες. Ναι, πού είσαι αυτή η λεπτομέρεια. Φάτσες ταιριάζουν. Ψυχές, τα σου, δεν ξέρω εγώ. Και από εδώ, τελευταίο πλάνο, το φιδάκι. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο, όχι πολύ ωραίο, ένα άρρωστο κομμάτι, όπως είπαμε. Και αφού το είδατε, παιδιά, περιμετρικά το unboxing του κτλ., πάμε να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο με τη σκέψη φυσικά πιανού του ίδιου του κάτοχου. Αν αξίζει ή όχι. Φύγαμε. Λοιπόν, πόση ώρα κάναμε, ένα μισάωρο και. Ένα μισάωρο. Ήμασταν λίγο άπαλοι σε κάποια σημεία. Είμαστε σε κάποια σημεία. Λοιπόν, Στέλιο. Κίνδυνες αποστολές. Έτσι. Μεγάλο κομμάτι, από τα πιο μεγάλα που έχω δει. Δεν έχω το πιο μεγάλο playset. Κάποια G.I. Joe μόνο παλιά, αλλά. Ναι, εντάξει. Από τα σύγχρονα από τα μεγαλύτερα. Ναι, δεν έχω ξαναδεί. Έλα, εντυπώσεις, λέγε. Τίποτα, πραγματικά, εντάξει. Είχα δει βίντεο ρε παιδί μου, αλλά καμία σχέση τώρα να το βλέπεις live μπροστά σου. Δηλαδή, εντάξει, επιβλητικότατο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή, από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει. Δηλαδή, είναι από τις αγορές που ευχαριστήθηκα. Δεν είναι δηλαδή το πήρα επειδή είμαι. Άρρωστο κτίνος που λέει ο Θάνος και εντάξει το καταχωνιάζω. Γι' αυτό το ανοίξαμε κιόλας και πραγματικά είναι από τις φορές που το καταευχαριστήθηκα, ας πούμε. Καλά και εμείς το χαλάρι δηλαδή για όλο το τέτοιο που το ανοίξαμε και... Και εμείς το γουστάρουμε εδώ τώρα που το είδαμε, που το άνοιξε τελείως, καταρχήν έχεις σκεφτικό το βάλεις. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ο χώρος είναι πρόβλημα. Τώρα θα δούμε. Ξέρεις, θα ξαναπεί. Το αιώνιο πρόβλημα που λες και δεν ξαναπεί. Του κάθε κάμα και τα πλαισέτε, δηλαδή γίνεται... Καλά, νομίζω ότι θα δείτε και με το Στέλιο και άλλο χώρο, τον έχετε δει πιο παλιά, αλλά τώρα έχει αλλάξει, έχει εκεί τρελά πράγματα. Εντάξει, καταπληκτικό, από μένα respect, το απέκτησες. Πάντως μακάρι, το μόνο μας πρόβλημα να ήταν ο χώρος. Μακάρι μόνο αυτό να ήταν το πρόβλημα. Καλά, ναι, ισχύει, γιατί τώρα όλες αυτές οι εταιρείες, και δεν μιλάω μόνο για τα για φιγούρες, παιχνίδια, βίντεο και όλες έχουν βαθύνει να μας καταστρέψουν έτσι. Όλο κάτι βγάζουν, όλο. Είναι και στα βίντεο παιχνίδια και στα κανονικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει. Οι σαραντάρεδες είναι η κότα με το χρυσό αυγό δηλαδή. Τώρα και λένε εκεί τα χτυπάμε και δεν πα αύριο. Ναι. Πολύ καλή λεπτομέρεια, εντάξει, πολύ ωραίο. Ωραίο σκάλπινγκ, ωραία χρώματα. Αρκετά κομμάτια. Ωραίες και φιγούρες του Θάνου. Δεν μας είπες όμως ποιες είναι οι αγαπημένες σου. Αγαπημένες φιγούρες. Θα πω τα δικά μου και μετά τα δικά σου, εντάξει. Okay. Εγώ βέβαια καρφώνομαι. Εγώ δεν μιλάω για τα κλάσικα και μικρός. Είχα τάση όπως και στα Transformers ήμουν με τη Decepticon. Και εδώ ήθελα τα τέρατα. Είμαστε με τη σκοτεινή πλευρά. Ήθελα Βόρτα, ήθελα Σκέλετορ, αγαπημένες κορυφαίες φιγούρες και αυτές. Εννοείται ο He-Man. Αν και τον πήρα πολύ αργότερα, ούτε εγώ τον έβρισκα το He-Man. Δηλαδή, έλειπα παντού ο He-Man. Όλοι το He-Man παίρνανε. Εγώ τον έβρισκα και λίγο ψιλοφλόρο, ρε φίλε. Εντάξει, γι' αυτό που στάναν τα τέρατα. Όπως και στο G.I. Joe, Cobra, ας πούμε. Δεν συγκρίνονται οι Cobra, ξέρω. Ναι. Grizzlor, ο Mossman που τον βλέπετε εδώ πέρα, αγαπημένη φιγούρα. Μάνα Δάρμ, πολύ καλύτερη από την τελευταία που σκάλω. Ποια είπε, τραχανοπλαγιά. Ο Μπίσμαν εννοείται, αγαπημένη φιγούρα για αυτή. Εντάξει, εμένα ο Χόρντακ μου άρεσε μια αλήθεια. Ναι. Μικρό θα του έχω. Ο Χόρντακ ήταν το δεύτερο κύμα μετά. Και μετά, εντάξει, ούτε αυτά που έκανε το ντου. Σίγουρα. Να δω, καθόθηκε και ο Γιάννης για τους αγαπημένους χαρακτήρες. Την ξέρω την είχε αδερφή μου.
Ναι. Ναι. Καλά, σαν φιγούρα ήταν απέσια. Ήταν ένα κουκλάκι περίεργο. Εντάξει, δηλαδή προοριζόντουσαν τότε αυτά για τα κορίτσια. Δηλαδή ήταν η αντίστοιχη σειρά παιχνιδιών για να κερδίσει η Ματέλ και τα κορίτσια. Έπειτα την Barbie. Ναι, των κοριτσιών ξέρω εγώ. Όπως παίρναμε εμείς He-Man και τα λοιπά, είμαστε στο The Universe, βγάλανε τη σειρά για να γίνει πιο αγαπητό. Σημαντικό που δεν το είπαμε. Ότι φέτος είναι τα 40 χρόνια. Ναι. Είναι... Θα μας ξεσκίσουν. Περάσαμε 40 χρόνια από το 82 που ξεκίνησε η σειρά. Ωραία και η μπλούζα, δεν ξέρω αν το σχολιάσαμε, έτσι, όλοι παρέα μαζί, όρκο γαμάτος, όρκο για μένα από τους αγαπημένους. Δεν τον είχαμε πρώτον όρκο, δεν τον είχα βρει. Και αυτός δύσκολος ήταν. Δύσκολος. Εντάξει. Χόρντακ, για μένα και μαζί και το διαβολάκι, ο Ιμ. Το τερατάκι, το μπλε μωρέ που είχε, νυχτερίδα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά σκέλετο. Και λοιπά, ναι. Από τους καλούς, ο μοναρκό. Από τους καλούς, εντάξει Τίλα, της είχα αδυναμία και μετά έρχονταν οι άλλοι. Μετά, δεν ξέρω, δεν ήμουν, πάντα ήθελα... Τέρατα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, εύχομαι να βρεις και... Τι άλλο, θα ξέρω να βγάλει κάτι άλλο αυτή τη σειρά. Ελπίζω πως όχι. Θα βγει η Τέρνια, αλλά όχι. Πλέον αυτό είναι το τελευταίο της Super 7. Αν θα βγει η Eternia της Mattel θα είναι παροδία μου φαίνεται, γιατί μπορεί να μην βγει τελικά. Ναι. Κοίτα, αυτό ήταν μια εξέλιξη. Μα συμμετοχές. Κατάλαβα. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό ήταν μια εξέλιξη του Snake Mountain, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν το ίδιο. Η Eternia που θα βγάλουνε, που λες ότι μαζεύουν υπογραφές, δεν ξέρω ότι μαζεύουν. Snake Mountain είναι ό,τι να είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά με το παλιό. Βέβαια θα μου πεις το παλιό δεν ευτύχησαν να το έχουν πολύ και είναι πλέον συλλεκτικό. Αλλά πόσο ναι, συλλεκτικό θα γίνει κάτι που βγαίνει τώρα και οι περισσότεροι θα το κρατήσουν ναι, σφραγισμένο έχει και το παίρνουν. Συλλεκτικό. Ναι, το παλιό είναι συλλεκτικό. 40 χρόνια. Ακριβώς. Στα επόμενα 40 χρόνια και να γίνει παιδιά συλλεκτικό, εμείς μπορεί να μην περπατάμε σε αυτήν την εποχή. Εμείς θα είμαστε σκέλετο. Εμείς θα είμαστε σκέλετο. Γι' αυτό δεν κρατάμε πλέον κάποια πράγματα σφραγισμένα. Τα ευχαριστιόμαστε όσο μπορούμε. Αυτό είναι το νόημα. Δεν το κλείσαμε βέβαια, αλλά επειδή τώρα έχει τις φιγούρες πάνω άσκο. Λες να το κλείσουμε για ένα αποχαιρετιστήριο. Ένα αποχαιρετιστήριο. Ίσως ναι, ένα πλάνο μετά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η επεισοδιάρα με κάτι τρομερά exclusive, πιστεύω, για τα ελληνικά δεδομένα για ένα τέτοιο δυνατό και σπάνιο κομμάτι της συλλογής του Στέλιου. Στέλιο, να σε ευχαριστώ πολύ που με ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι από ό,τι έχω πει θα καταλάβετε και με την επιστροφή με Retro Collectors με το Στέλιο, με exotic κομμάτια της συλλογής του από τα βίντεο, Retro Video Games. Θα δούμε κι άλλα που ο Στέλιος είχε τρυφήσει, όπως και σε Graded Comics, ναι, σε αγάλματα, θα δούμε και Retro Toys κάτω στο Super Game που έχει. Γενικά μείνετε συντονισμένοι, μάλλον, γιατί και κάτι φήμες λένε ότι τα Χριστούγεννα θα παίξει το απόλυτο Retro Game Room. Θα πούμε τα κάρτα. Θα πούμε τα κάρτα για να το φτιάξουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Περιμένω τα σχόλιά σας, αν τυχόν είχατε κάτι από όλα αυτά μικρή. Αν πέσετε ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας, αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα share. Ένα subscribe πάντα βοηθάει το κανάλι να μεγαλώσει και να δείξει και άλλα τέτοια πράγματα που προσπαθώ να δείχνω κάτι διαφορετικό πάντα στο ελληνικό Retro και Collecting του πλέον YouTube. Λοιπόν, τα λέμε σύντομα, να είστε όλοι καλά. Ένα τελευταίο και να μαζεύετε, να συλλέγετε, παρότι πονάει στην τσέπη, αλλά να κάνετε αυτό που γουστάρετε και στα όλα, έτσι. Μια ζωή την έχουμε, λίγα είναι αυτά που μας κρατάνε και γουστάρουμε. Αυτό. Όπως το προσέγγιο. Και να μην μιζεριάζουμε. Πάρα πολλά. Να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Καλά.